Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Πάμε τώρα στο θέμα που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα μας, το οποίο είναι και αστείο, αλλά και διδακτικό. Ευτυχώς που δεν σηκώθηκε, είναι ο τίτλος. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τελευταίο μήνυμα που μου στείλει φίλη και μετά θα πάω πίσω να διαβάσουμε τα πρώτα για να μάθουμε από τα λάθη μας. Μου λέει λοιπόν προχθές μια φίλη: η ψυχοεκπαιδευόμενη σου θέλει το πτυχίο της. Ο τύπος που βγαίνω 2,5 μήνες και μου άρεσε πολύ, ήρθε εδώ στο σπίτι μου, κεράκια, μουσική, φαγητό, τον χάιδεψα, τον φίλησα, πήγαμε κρεβάτι και κούκου δεν. Το δεν με κεφαλαία. Τον πείραξε βέβαια, τελίτσες, και μου είπε πως δεν έδειξα πάθος, γι' αυτό. 3 θαυμαστικά, ναι είναι που δεν έδειξες πάθος εσύ. Ξενέρωσα φυσικά. Βγήκαμε χθες για να ξεκαθαρίσουμε και τον έστειλα λέγοντάς του πως δεν θα ρίχνει σε μένα το φταίξιμο και θα με προσβάλλει. Και τότε με τρέλανε λέγοντάς μου πως ούτε τον ντύσιμο μου ήταν καλό, ούτε το μακιγιάζ. Κάμποσα θαυμαστικά. Μάλιστα, δεν σου σηκώθηκε σένα γιατί δεν ντυθήκαμε εμείς ωραία. Δεν βαφτήκαμε εμείς ωραία. Έτσι το λέμε τώρα. Δεν χρειάζομαι κάποιον να με αγχώνει, ούτε να με ελέγχει, του είπα. Ταιριάζουμε σε πολλά, αλλά αυτή η συμπεριφορά σου με ενοχλεί. Τώρα στη ζωή μου θέλω χαρά και ηρεμία. Καλύτερα μόνη μου, στην ελευθερία μου. Σε βασικά δεν ταιριάζομαι. Άντε γεια. Και έχει λυσάξει να τηλεφωνεί. 58 χρονών μαλάκας. Και του είπα κιόλας πως τον περνάω και κάποια χρόνια. Ρε, ευτυχώς που δεν το σηκώθηκε. Θα αργούσα να καταλάβω τι μαλάκας είναι. Φιλιά. Και της λέω εγώ, Φιλενάδα της λέω εγώ. Δεν σοβαρολογείς. Ευτυχώς που δεν σηκώθηκε. Φυσικά έχεις κι άλλα σημάδια. Μου επιτρέπεις να τα βρω από τις συνομιλίες μας και να τα καταγράψω ανώνυμα και να κάνω βίντεο? Μου λέει ναι καλέ. Πολύ κύριος, μου λέει. Και βρίσκω εγώ την πρώτη μας συνομιλία. Καλημέρα Θέκλα μου, θέλω μια γνώμη. Βγαίνω με κάποιον που ταιριάζουμε αρκετά, αλλά σήμερα έμαθα πως στην ουσία μένει στο γραφείο του. Έχει το ένα δωμάτιο σαν κρεβατοκάμαρα. Σκέφτομαι πώς θα βρεθούμε πρώτη φορά και έπειτα πού θα βρισκόμαστε. Δεν μου ακούγεται πολύ νορμάλ να μην έχει φτιάξει ένα νοικοκυριό μετά τη σχέση που συγκατοίκησε λίγα χρόνια. Είναι χωρισμένος λέει για 15 χρόνια. Χώρισε για τη σχέση αλλά και αυτή τελείωσε. Εγώ ξενοδοχείο κλπ δεν πρόκειται να τρέχω κάθε τόσο. Να το λήξω σιγά σιγά πριν γίνει και το σεξ και δεθώ? Δεν ξέρω. Σήμερα στενοχωρήθηκα. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα που μου στείλε η φίλη πριν 3 μήνες, πριν 2,5 μήνες. Ναι, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η κουβέντα. Μόνος του είπε πως δεν είναι ωραία στο χώρο του. Εγώ δεν θέλω να έρθει εδώ, γιατί δεν θέλω να δουν οι γείτονες, δεν μ' αρέσει. Της λέω δεν ξέρω τι να σου πω. Εσύ τι θα έκανες, μου λέει. Δεν θα έχω μια μόνιμη δυσκολία? Της λέω νομίζω πως ναι. Και μετά να θέλει να μετακομίσει σε σένα, της γράφω. Μου γράφει, αύριο θα βλεπόμαστε, να του το πω live πως σκέφτομαι ή σήμερα από το τηλέφωνο. Σε φιλώ. Γαμώ το, κάτι δεν θα είναι σωστό τελικά. Μόνη, σαν λεμόνι καλύτερα. Της λέω δεν ξέρω καλή, μου πες το από το τηλέφωνο, της απασχολεί. Και ναι, αυτή τη γνώμη έχω όταν γνωρίζουμε κάποιον και έχουμε κάποιους προβληματισμούς. Δεν είναι βρεθούμε από κοντά για να πούμε ότι απορρίπτουμε. Καλύτερα από το τηλέφωνο, αν ο άλλος θυμώσει και λέει κακίες ή μπορεί να κάνει και καμιά κίνηση, να είμαστε προστατευμένοι. Σε ευχαριστώ, λέει, να είσαι πάντα καλά, να βοηθάς. Λοιπόν, μετά από μια εβδομάδα, όχι μόνο δεν του το είπε από το τηλέφωνο, αλλά ξεκολουθούσε να βγαίνει μαζί. Ο υποψήφιος εραστής και σύντροφος σήμερα μου έβγαλε κάτι κόκκινο, θεωρώ. Μου είπε επιτεχτικά από το τηλέφωνο ότι δεν του αρέσει όταν μιλάμε να κάνω κι άλλα πράγματα. Με άκουγα που όντως κάτι έκανε ενώ μιλούσαμε, γιατί είχα κάποιες δουλειές. Δεν μου άρεσε έτσι που μου μίλησε. Ευτυχώς δηλαδή που έτυχε αυτό, σπάστηκα. Κι ούτε έχουμε προχωρήσει, σκέψου. Θα του βάλω πάγο, με φόβησε αυτό. Και της λέω ναι, να του βάλεις πάγο ελεγκτικότητα. Άρα έχει πρώτο σημάδι ότι της είπε ότι δεν μένει κάπου, μένει στο γραφείο του. Και δεύτερο σημάδι ότι της έκανε παρατήρηση από το τηλέφωνο όταν μου μιλάς εμένα, να μην κάνεις άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο σημάδι. Ναι, μου λέει, και στο πρώτο ραντεβού, επειδή διάλεγα τραπέζι, κάτι είπε σαν δυσφορία. Άντε, πολύ το κουράζει στο θέμα. Το κράτησα, ενώ μ' αρέσει. Δεν θέλω μπέρδεμα με ούφο πάλι. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει σωστά, όπως λες. Το νιώθω. Λοιπόν, άρα υπήρχαν αυτά τα τρία. Ότι στο πρώτο ραντεβού έδειξε δυσφορία αυτός, ότι αυτή προσπαθούσε να διαλέξει ένα καλό τραπέζι εκεί που πήγα. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πας κάπου να πιεις ένα καφέ, ένα ποτό, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο για πρώτη φορά. Θες ένα τραπέζι που να έχει ωραία θέα, ένα τραπέζι που να μην είναι κολλημένο με άλλα τραπέζια που έχει παρέες που μιλάνε, κάπου να νιώθεις άνετα, να μπορείς να μιλήσεις, να ακουστείς. Αυτές οι ιδιοτροπίες είναι κακό σημάδι. Δεύτερο σημάδι, ότι της έκανε παρατήρηση από το τηλέφωνο την ώρα που μιλάς, δεν θέλω να κάνεις άλλα πράγματα. Και το τρίτο σημάδι, ότι της είπε ότι μένει στο γραφείο, παρόλο λέει που ήταν παντρεμένος και χώρισε για τη σχέση και συγκατοίκησε μετά για τη σχέση και η σχέση δεν πέτυχε και για πόσα χρόνια μείνει μόνος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και το τρίτο, ότι πήγαν να κάνουν ό,τι πήγαν να κάνουν και δεν σηκώθηκε και το ρίξε επάνω της, ότι φταίει αυτή επειδή και καλά δεν ήταν καλοντυμένη και ήταν καλά μακιγιαρισμένη. Μαξ, είναι πολύ ωραία κοπέλα, μου από το Facebook της μου στέλνει, είδα τις φωτογραφίες της, την είδα σε βιντεοκλήση, μια χαρά κοπέλα είναι. Όταν έχουμε αρνητικά σημάδια σε μια γνωριμία καινούρια, τα βλέπουμε, τα ακούμε από την αρχή, δεν δίνουμε ευκαιρία. Και δεν δίνουμε το χρόνο μας σε ανθρώπους που μας προβληματίζουν και συζητάμε αυτό που μας προβληματίζει από την αρχή, γιατί συζητώντας το, ο άλλος θα αναπτύξει το σκεπτικό του, θα βγάλει προς τα έξω αυτό που έχει μέσα του, θα το γνωρίσουμε καλύτερα και θα έχουμε μια καλύτερη γνώμη και αν μη τι άλλο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα χάνουμε το χρόνο μας, δεν θα χτίζουμε προσδοκίες και δεν θα στενοχωριόμαστε χωρίς λόγο. Λέει ότι μετά, της λέω, δεν με ακούς, της λέω, από το πρώτο σου το είπα κόψε. Και πήγα πίσω στο Messenger και βρήκα τις συνομιλίες. Ευτυχώς, μου λέει, έστω. Τώρα, μου λέει, όλο θέλει να επιστρέψει. Και μετά μου λέει ότι βασικά κάτι δείχνει που στην ηλικία του έχει 8 χρόνια που χώρισε και δεν έχει φτιάξει δικό του σπίτι. Επίσης λέει, προχθές το ρώτησα κάποιες δύσκολες ερωτήσεις, για παράδειγμα γιατί δεν βλέπει συχνά το γιο του, γιατί δεν προσπαθεί να βελτιώσει τη σχέση με την κόρη του και γιατί ρωτάς, μου λέει, διότι θέλω να σε καταλάβω καλύτερα, του είπα. Δεν με απασχολεί, μου είπε, να κάνω κάτι παραπάνω με τα παιδιά μου, αν με χρειαστεί θα τα στηρίξω, αλλά πολλά πολλά δεν θέλω. Ένας άνθρωπος που δεν θέλει πολλά πολλά με τα παιδιά του, ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να απαντήσει δύσκολες ερωτήσεις, είναι κόκκινες σημαίες όλα αυτά. Είναι κόκκινες σημαίες όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να πάμε στο κρεβάτι, να μην σηκωθεί και μετά να μας φταίξει κιόλας ότι φταίμε κι εμείς. Πρέπει από την αρχή να προσέχουμε. Τώρα πάω να διαβάσω κι άλλα παρόμοια, για να δούμε πώς ταιριάζουν και πώς κολλάνε όλα αυτά μεταξύ τους. Πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία, η οποία έχει τίτλο «Ραντεβού στη μέση ηλικία από το διαδίκτυο, date από τον dating». Αγαπημένη Θέκλα, γράφει φίλη, δηλώνω θαυμάστρια και οπαδός του καναλιού σου και της προσωπικότητας σου. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα πολύ καιρό να σου γράψω, με όλο το ανέβαλα. Γράφω αυτές τις γραμμές βιαστικά από το κινητό μου για να σε κάνω να γελάσεις και θα επανέλθω άλλη ώρα που θα έχω χρόνο, γιατί είναι πολλά τα σοβαρά που θα ήθελα να μοιραστώ. Το βράδυ της Δευτέρας που μας πέρασε, μεταξύ των άχτων βάχ του πυρετού και του πονοκεφάλου λόγω πρώτης μέρας COVID, περαστικά σου κόρη, μου έκανες παρέα με το βίντεο σου που αναφέροντας τις διαδικτυακές γνωριμίες. Οι εμπειρίες μου πολλές στο χώρο αυτό και εγώ πολύ αναποδιασμένη με τους έρωτες που μου φάγανε τα χρόνια, είχα αποστασιοποιηθεί από το άθλημα. Πρόσφατα δε είχα ακούσει από σένα τον όρο «συναισθηματικά διαθέσιμος» και μου ήρθε γάντι. Ο χαρακτηρισμός αυτός πολύ με βόλευε, συνοδευόμενος από μια ιαχή «Είχαουστκεσί» και όσο προς οποιονδήποτε προσπαθούσε να ζυγώσει. «Είχαουστκεσί». Βλέποντας λοιπόν το βίντεο και ακούγοντας πως άνοιξες λογαριασμό στο Tinder, σκέφτηκα, βρέλες, σε πήρα στο λαιμό μου δηλαδή. Το πιο εύκολο για μένα ήταν να ανοίξω το προφίλ μου στον dating και στον παντού, άρα όταν λες dating πρέπει να είσαι στο dating του Facebook, κάτι που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω και να δω τους επισκέπτες. Και ανάμεσα στις ευχές που μοίραζα και τα αυτού και τα πουφ, βλέπω ένα προφίλ που μου έγραφε «Καθαρός σαν κρίσταλος». Χαμογέλασα στο σκοτάδι και πάτησα like. Εγώ θα ανησυχούσα να μου γράφει, κάποιος καθαρός σαν κρίσταλος, να αυτοδιαφημίζεται για το πόσο καθαρός είναι. Με μεγάλη μου έκπληξη ήρθε μήνυμα πολύ γρήγορα και εγώ εξήγησα πως με καταλεπορεί ο COVID και θέλω να κοιμηθώ και να τα πούμε άλλη στιγμή που θα είμαι καλύτερα. Η απάντηση ήταν «Νανάκια». Έκανα το σταυρό μου με τη γλυκύτητα της απάντησης και αποκοιμήθηκα. Το ερχόμενο πρωί έλαβα μήνυμα που με ρωτούσε πως ξημέρωσα και μου έδινε ένα κινητό τηλέφωνο να επικοινωνήσω. Χωρίς δεύτερη σκέψη κάλεσα. Γράψαμε πολλές ώρες τηλεφωνικών κλήσεων που γελάσαμε πολύ, βρήκαμε πολλά κοινά. Τώρα που σου γράφω είναι 5:40, 6:20. Ο COVID πέρασε, διασταυρωμένο και με αρνητικά τεστ. Στις 7 έχω ραντεβού και προσπαθώ να βγάλω στην άκρη αναποδιές που μου έρχονται σαν φλασιές. Θα βγω ραντεβού μετά από ένα χρόνο. Αυτά για την ώρα, πάω να ετοιμαστώ, θα επανέλθω σύντομα με τα νέα μου. Μπράβο! Βγήκες ραντεβού στην εβδομάδα μετά που έγινε η διαδικτυακή γνωριμία. Και μετά από 2 μέρες, 3 μέρες έχουμε τα νέα της. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλημέρα, καλησπέρα. Επανέρχομαι μετά από μέρες για να σου πω τα νέα από τον date μέσω του dating. Φυσικά δεν ευδοκίμησε. Φυσικά και δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Φυσικά και τίποτα δεν ήταν όπως φαινόταν από το τηλέφωνο. Μα πρέπει να σας εκπαιδεύσω να καταλαβαίνετε και από το τηλέφωνο ποιος είναι βαρετός τύπος και ποιος δεν είναι. Έφτασα στο ραντεβού με 5 λεπτά καθυστέρηση και διέκρινα από μακριά έναν άντρα που προσπαθούσε να μείνει κρυμμένος στο πλήθος για να βολιδοσκοπήσει προφανώς αν του άρεσε αυτή που είχε ραντεβού μαζί της. Κούνησα από μακριά το χέρι μου σε χαιρετισμό, δεν αντέδρασε καθόλου και εγώ συνέχισα το παιχνιδάκι. Έκανα με το χέρι μου τη γνωστή χειρονομία «Εσύ είσαι, δείχνοντάς το με το δείχτη μου. Δεν αντέδρασε και πάλι. Πλησίασα έχοντας αρχίσει να κάνω σκέψεις. «Ρε, λες να κάνω λάθος» και πρότεινα το χέρι μου. Μάλλον ξαφνιάστηκε με την τόση αμεσότητα που είχα και την τόση άνοιξη. Μα γιατί να μην έχεις αφού μιλήσατε μια εβδομάδα στο τηλέφωνο. Η πρώτη κακή εντύπωση ήταν η μυρωδιά του που μου ήταν δυσάρεστη. Κάτι μεταξύ απλησιάς ή κακής μυρωδιάς στο ρούχο του ή απλά μυρωδιά του δέρματός του. Εδώ να πούμε ότι από τη μυρωδιά διαφαίνεται η έλξη. Αν δεν μας αρέσει η μυρωδιά ενός ανθρώπου, δεν θα υπάρξει ερωτική έλξη με τίποτα με τον άνθρωπο αυτό. Σημειώστε το. Γιατί οι φερομόνες μας βγαίνουν στη μυρωδιά του δέρματος μας. Άρα, αν δεν μας αρέσει η μυρωδιά ενός ανθρώπου, δεν θα ταιριάξουμε ερωτικά με αυτόν τον άνθρωπο. Σημειώστε το. Καθίσαμε σε μια καφετέρια, προτίμησα να καθίσω απέναντι για να τον παρατηρώ και να μην μυρίζω, μην γελάς Θέκλα μου, και άρχισε να μιλά. Άρχισε να μιλά κατάπαυστα, επειδή 2 ώρες μιλούσε λέγοντας πράγματα διάφορα, βαρετά, για τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, τα νύψια του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τον στρατό, το δημοτικό, το γυμνάσιο, αυτού. Μετά από 2 ώρες και 10 λεπτά ακριβώς, τον διέκοψα λέγοντας ευγενικά πως πρέπει να πω τουαλέτα. Φυσικά και τον άφησα να πληρώσει το μόνο ελληνικό καφέ που πήρα, διότι αν χρέωνα με την ώρα την προσφορά των αυτιών μου, θα πήγαινε ο Κούκος Αηδόνη. Είσαι φοβερή, έχεις πολύ χιούμορ. Ούτε εγώ να το έγραφα. Μάλλον σαν να έγραφα εγώ το κείμενο. Νομίζω έχουμε παρόμοιο χιούμορ. Με συνόδευσε μέχρι το σταθμό του μετρό και αν τολμούσε να ανοίξει το στόμα του, ειλικρινά θα το ρίχνα σφαλιάρα. Τον χαιρέτησα διαχειραψίες και κατέβηκα τις σκάλες τρέχοντας. Μάλλον είδε το μάτι μου να γυαλίζει και ευτυχώς εξαφανίστηκε. Δεν έχω καταλήξει αν είμαι εγώ μη συναισθηματικά διαθέσιμη ή αν περνώ και μόνη μου καλά και δεν προσφέρομαι να βάλω νερό στο κρασί μου. Έχω δομήσει τη ζωή μου με πολλά ενδιαφέροντα, αποζητώ την ηρεμία του σπιτιού μου, έχω πληρώσει ακριβά την ελευθερία μου και δεν έχω καμία διάθεση να τη θυσιάσω για μια παρέα ό,τι να είναι. Έχω 3 ενήλικα παιδιά που άνοιξαν τα φτερά τους, έχω στην πλάτη μου 20 χρόνια γάμου και 15 χρόνια μετά το διαζύγιο. Στο βιογραφικό μου έχω λάθος σχέσεις με λάθος ανθρώπους που άφησα να μπουν στη ζωή μου, σπαταλώντας χρόνο και ενέργεια και με δική μου απόφαση τους απομάκρυνα. Έχω φίλες και φίλους που αποζητούν την παρέα μου γιατί είμαι ευχάριστη και διασκεδαστική, μα εγώ πλέον προτιμώ να παραμένω σπίτι μου και να μην επιδιώκω εξόδους και γλένδια. Αυτά για την ώρα, σε ευχαριστώ που με διάβασες, θα επανέλθω με φιλικούς χαιρετισμούς. Και εγώ με αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα πω, πολύ καλά έκανες. Πάρα πολύ καλά έκανες που ξανά άνοιξες τα dating apps. Πάρα πολύ καλά έκανες που βγήκες ραντεβού. Και πάρα πολύ καλά έκανες που όταν πήγες στο ραντεβού δεν είχες μόνο τα αυτιά σου ανοιχτά, μάλλον δεν είχες μόνο τη μύτη σου ανοιχτή, αλλά είχες και τα αυτιά σου ανοιχτά και την κρίση σου ανοιχτή. Και άκουγες και έκρινες αν ο άνθρωπος αυτός σου κάνει ή δεν σου κάνει. Τα ραντεβού είναι γι' αυτό το σκοπό. Πάμε για να δούμε αν ταιριάζουμε με κάποιον άνθρωπο. Δεν πάμε για να τον πάρουμε τον άνθρωπο αυτό. Πάμε για να δούμε αν ταιριάζουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Τα ραντεβού δεν είναι για να τα φτιάξουμε. Ούτε σημαίνει ότι ας συνομιλήσουμε με κάποιον στον dating, στον παντού, στο Tinder, ότι τα φτιάξαμε. Γνωριμία κάνει. Ούτε σημαίνει ότι αν πάμε για ραντεβού, Λάκη, Λάκη. Ούτε σημαίνει ότι αν πάμε για ραντεβού σημαίνει ότι ξεκινήσαμε σχέση με τον άνθρωπο αυτό. Ίσα ίσα, αν μια γυναίκα μπει στη διαδικασία του φλερτ από το διαδίκτυο και γνωρίσει κάποιους άνδρες με τους οποίους συνομιλεί χωρίς να προχωρήσει σε ερωτική επαφή, χωρίς να προχωρήσει σε σεξουαλισμούς και ερωτισμούς, αλλά μόνο καθαρά σε επίπεδο γνωριμίας, αυτό μπορεί να της δώσει και μια παραπάνω αυτοπεποίθηση. Και ξαναλέω, δεν εννοώ να χρησιμοποιεί τους άνδρες για να νιώσει καλά. Να κρατήσει τις γνωριμίες της σε επίπεδο. Πάμε για καφέ, πάμε για φαγητό, συνομιλούμε και γνωριζόμαστε. Και στην πορεία βλέπουμε. Εάν όμως από την αρχή δούμε κάτι που δεν μας αρέσει, που μας κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, μας ενοχλήσει πολύ, όπως η κακή μυρωδιά και ασταμάτητη βαρετή φλιαρία που είδε η φιλενάδα αυτή, η δεύτερη που έγραψε στο πρώτο ραντεβού. Ή τα τρία σημάδια που είδε η φίλη και μετά τις πρώτες ιστορίες και μετά χρειάστηκε να μην σηκωθεί για να ανοίξει τα μάτια της. Από τα πρώτα σημάδια εστιαζόμαστε σε αυτά και τα συζητούμε με τον άλλο. Γιατί? Γιατί όταν δύο άνθρωποι μπαίνουν σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή σε μια εφαρμογή γνωριμιών, μπαίνουν με σκοπό να κάνουν μια ουσιαστική γνωριμία και ο ένας και ο άλλος. Άρα εκεί έχεις τη δύναμη να επιλέξεις. Έχεις τη δύναμη να πεις για ποιο σκοπό είσαι εδώ, τι ψάχνεις εδώ, εγώ ψάχνω αυτό, εσύ τι ψάχνεις, πες μου για σένα, να σου πω για μένα, και αν παρεξηγηθεί ο άλλος που το ρωτάνε, στο καλό. Ίσα ίσα σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή μια εφαρμογή γνωριμιών έχουμε πολλές επιλογές με ανθρώπους για να συνομιλήσουμε. Και είπαμε και σε άλλα βίντεο και θα το πούμε και σε αυτό, επιτέλους πρέπει να μάθουμε, έλα Λάκη μου, εσύ χρειάζεσαι να βγεις ραντεβού επειγόντως. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους την κουλτούρα του ραντεβού. Να βγαίνουμε για να γνωριστούμε, όχι να τα φτιάχνουμε από το διαδίκτυο ή να τα φτιάχνουμε από το τηλέφωνο ή να τα φτιάχνουμε μόλις συναντηθούμε από κοντά. Επί του θέματος θα πούμε κι άλλα. Σας φιλώ, καλή δύναμη και με προσοχή, αγόρια και κορίτσια, με προσοχή. Μην ξεχνάτε να προστατεύετε, μην ξεχνούμε να προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, να μην κάνουμε εκπτώσεις, να μην πουλούμε τον εαυτό μας φθηνά, αλλά να είμαστε ανοιχτοί για μια νέα γνωριμία. Και στο ερώτημα της δεύτερης φίλης, αν ήταν μη συναισθηματικά διαθέσιμη και γι' αυτό την ενόχλησε η μυρωδιά του και η φλιαρία του, όχι. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι είσαι μη συναισθηματικά διαθέσιμη άμα αναγνωρίζεις για σένα κόκκινες σημαίες και τις λαμβάνεις υπόψη σου. Καμία σχέση. Μη συναισθηματικά διαθέσιμη θα ήσουν αν μου έγραψε ότι πήγα και μύριζε και πάρα πολύ ωραία και ήταν και πολύ ευχάριστος και ήταν και πολύ ωραία συνομιλία, αλλά δεν ήθελα και έφυγα. Τότε θα ήσουν μη συναισθηματικά διαθέσιμη. Yeah.